Καθόλου καθησυχαστικός προς τους γονείς αλλά και τους μαθητές που από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσουν να μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία από και προς τα σχολεία τους, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του αστικού κτέλειου Ανίνων, Στέφανος Μουστακλής. Η εμπειρία της πρώτης εβδομάδας από την επιστροφή στην διαφορετική κανονικότητα σε ό,τι αφορά και τις αστικές μετακινήσεις αποδεικνύει ότι πλην της ετοιμότητας που υπάρχει στα αστικά κτέλ για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων, αρκετά συνειδητοποιημένοι εμφανίζονται και οι πολίτες. Ο κύριος Μουστακλής εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως θα δοθεί προτεραιότητα στα πρωινά δρομολόγια στην μετακίνηση του μαθητικού δυναμικού. Εμείς από τη Δευτέρα ξεκινήσαμε λίγο πιο εντατικά τα δρομολόγια. Με αυτό το πράγμα θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι εμείς μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο εντατικά και να δείξουμε στον κόσμο ότι να μην φοβάται να μπαίνουμε στο λεωφορείο. Τώρα, όσο αφορά τα σχολεία, τη Δευτέρα ανοίγουν μόνο η τρίτη ηλικίου. Από τα στοιχεία που έχουμε εμείς και από αυτά που ξέρουμε από την εμπειρία μας, τα σχολεία της περιοχής και τα παιδιά τρίτης ηλικίου είναι πάρα πολύ λίγα. Και δεν έρχονται, αλλά είναι και σκορπισμένα. Επομένως, η πληρότητα μέσα στο λεωφορείο τους υπερκαλύπτει. Να μην ανησυχούν οι γονείς αυτό. Όπως και την μεθεπόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει όλο το λύκειο να λειτουργεί και το γυμνάσιο, πάλι η πληρότητα θα είμαστε κάτω τα όρια που ορίζει σήμερα ο νόμος. Επομένως δεν υπάρχει ανησυχία, αλλά λέμε στη χειρότερη περίπτωση. Αν θα δούμε κάποιο δρομολόγιο που είναι υπερπλήρης, σίγουρα θα το κόψουμε στη μέση, δηλαδή θα προσθέσουμε δρομολόγια σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να υπάρχει ανησυχία. Πρώτα, όλοι θα δούμε όμως. Όλοι τα πρώτα βήματα θα τα κάνουμε βλέποντας. Θα εξερευνήσουμε πώς γίνεται, ποια παιδιά έρχονται, τα παιδιά στην πόλη πώς θα πάνε. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και δεν πρέπει να προβλέψουμε κάτι θα γίνει σε 15 μέρες. Την έχουμε την εικόνα. Την έχουμε την εικόνα γιατί την είχαμε την εικόνα. Γι' αυτό μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Ξέρουμε τα παιδιά. Ξέρουμε την περιοχή σε κάθε χωριό, πόσα παιδιά είναι για το λύκειο και πόσα παιδιά είναι το γυμνάσιο. Τα στοιχεία τα έχουμε αυτά. Δεν μας ανησυχεί εμάς αυτό το πράγμα. Και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι οι γονείς να μην ανησυχούν. Τα πρωινά δρομολόγια που είναι τα μαθητικά δεν έχει κόσμο μέσα τόσο πολύ όσο μόνο μαθητές. Θα έχει 15 παιδιά μέσα, θα έχει 20. Αυτή είναι η πληρότητα. Φυσικά όλοι που ταξιδεύουν μέσα έρχονται με υπευθυνότητα γιατί ξέρουν πρέπει να μπουν μέσα, πρέπει να έχουν τη μάσκα τους, ο οδηγός έχει τη μάσκα. Εμείς τα δρομολόγια μας είμαστε υπερπλήρες στο θέμα ασφάλειας. Που λιμάσεις γίνονται κάθε μεσημέρι, γίνονται το πρωί, γίνονται το απόγευμα. Γιατί εγώ όπως έχετε καταλάβει και όπως έχω πει, τα λεωφορεία δεν δουλεύουν όλη την ημέρα. Κάθε μεσημέρι αλλάζω το λεωφορείο και βάζω άλλο στη γραμμή. Για να δώσω χρόνο στον οδηγό να κάνει την απολίμαση, να κάνει την καθαριότητα και την επόμενη μέρα να βγει πάλι με ένα καθαρό αυτοκίνητο μέσα για να εκτελέσει τη συγκοινωνία αυτή. Όλοι οι πολίτες μέσα είναι με τη μάσκα τους, πιο πολύ έχουν και γάντια. Έτσι μάθαμε να ζούμε τώρα πλέον. Έτσι θα δουλεύουμε. Για πόσο καιρό ακόμα δεν ξέρω. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τα ταξί, πλέον με νέα οικία δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς δύο επιβατών αναταξί πλην του οδηγού. Κάτι το οποίο ζητούσε ο κλάδος, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ταξί Ιωαννίνων και σύμβουλος της Ομοσπονδίας Μιχάλης Ψήνας. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη τι θα γίνει με την μεταφορά μαθητών, καθώς κάθε ταξί μετέφερε μέχρι πρότινος μέχρι 4 μαθητές. Έχουμε τροποποιημένη οικία. Πάνω στο θέμα της προστασίας, των μέτρων προστασίας που αφορά τα ταξί. Έχουμε και δεύτερο επιβάτη, πλέον το οδηγού και φυσικά μπορούμε πλέον να μεταφέρουμε ζευγάρι ανθρώπων και οικογένεια με ανήλικα τέκνα. Ήταν έτοιμο όπως είπατε, το είχαμε κλειδώσει άλλωστε πριν από μέρες που ξανά συζητήσαμε. Το επόμενο βήμα βέβαια είναι για τα μαθητικά. Βρισκόμαστε σε μία διαβούλευση έτσι ώστε να υπάρξει άρση των περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τους επιβαίνοντες, τους μαθητές, τις επόμενες μέρες που ανοίγουν και τα σχολεία και όλες κάποιες βαθμίδες εκπαιδευτικές, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε και τους μαθητές. Υπάρχει μια δυσκολία πάνω σε αυτό, θα δούμε όμως τι θα αποφανθεί και ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Καθόλου καθησυχαστικός προς τους γονείς αλλά και τους μαθητές που από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσουν να μετακινούνται με τα αστικά λεωφορεία από και προς τα σχολεία τους, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του αστικού κτέλειου Ανίνων, Στέφανος Μουστακλής. Η εμπειρία της πρώτης εβδομάδας από την επιστροφή στην διαφορετική κανονικότητα σε ό,τι αφορά και τις αστικές μετακινήσεις αποδεικνύει ότι πλην της ετοιμότητας που υπάρχει στα αστικά κτέλ για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων, αρκετά συνειδητοποιημένοι εμφανίζονται και οι πολίτες. Ο κύριος Μουστακλής εμφανίστηκε απόλυτα καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως θα δοθεί προτεραιότητα στα πρωινά δρομολόγια στην μετακίνηση του μαθητικού δυναμικού. Επίσης, θα ξαναπώ πάλι, γιατί αυτές τις μέρες είχαμε τηλεδιασκέψεις και σε επίπεδο Ομοσπονδίας, αλλά και με παρεμβάσεις αρμόδιων υπουργών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το επίδομα των πληττόμενων δραστηριοτήτων και για τον μήνα Μάιο. Υπάρχει, είναι γεγονός, μια δυσκολία οικονομική και από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο όμως εμείς θα πιέσουμε, γιατί πράγματι είμαστε μια δραστηριότητα που έχει τεράστια πλήγματα. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι το φορολογικό, βρισκόμαστε σε διάλογο με την κυβέρνηση, περιμένουμε να αρθούν και τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης από νομό σε νομό τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης, του οικονομικών και του μεταφορών, σαν στην αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Έγινε αποδεκτό από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο όμως θέλει μια ειδική διαβούλευση σε ποιους συντελεστές θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ όσον αφορά το τιμολόγιο που έχει 10 συντελεστές.